Μερολόγιο καραντίνας, μέρα 20. Άντε, τι έμεινε. 2 μήνες. Κάπως σαν να έχει αρχίσει να με κουράζει λίγο τσιόδρας, ενώ ρε παιδί μου λίγο. Εντάξει, τέλεια και τα έγινε. Θέλει έτσι λίγο. Θέλει μια ανανέωση. Το ξέρω. Κάτι στο πάνελ να βάλει gossip. Κάνα TikTok βίντεο. Θέλει πραγματάκια πάντως. Καταρχάς λέει χαμός γίνεται γιατί ο Bill Gates θα βάλει κάτι σαν 2 δις για τον. Για την καταπολέμηση του κορονοϊού για να βρει το εμβόλιο του ιού. Τώρα, τι να κάνει ο Bill Gates, όχι, καλές προθέσεις προφανώς, αλλά τώρα ο Bill Gates μαλάκα που έμπαινε μέσα στα Windows Vista και κατέβαζε σοχείο, κατέβαζε σε μικροβιολογικό εργαστήριο και θα βρει αυτό τον ιό. Επίσης, μέσα σε όλο αυτό το τύπο που μένουμε σπίτι, διάφορες θεατρικές παραστάσεις παίζουν πια τα έργα τους live στο YouTube, οπότε μπορείς να μπεις, λέει, στο YouTube να απολαύσεις μια θεατρική παράσταση. Μαλάκα, δεν πάμε θέατρο όταν είναι έξω, κανονικά, βόλτα, να. Θα κάτσουμε σπίτι και θα δούμε θέατρο. Θα ανεβούν οι αυτοκτονίες εκεί πάνω. Πλάκα κάνεις. Έχουμε τον πόνο μας, θα δούμε και ο Νέσκο. Τσέχοφ, όλους τους σπουδαίους τραγουδούς. Σεφερλί, όλο αυτό το που γίνεται με τον κορονοϊό και τέτοια. Προσφέρει ο καθένας ό,τι μπορεί, διάσημος, ξέρω εγώ, κάνουν διάφορα πράγματα. Οκ, σημειώνω εγώ. Όχι μόνο ποιοι γνωστοί και διάσημοι και πλούσιοι προσέφεραν, αλλά πάνω απ' όλα αυτό που με ενδιαφέρει να σημειώσω, να μην ξεχάσω ποτέ ποιοι μέσα σε όλο αυτό το πράγμα έκαναν TikTok και μας έσπασαν αρχίδια. Εκεί λοιπόν με αυτούς θα λογαριαστούμε μετά. Δεν ξεχνάμε. Μου λέει ένας, πες λίγο Skype να μιλήσουμε, ξέρω εγώ για τέτοια, να κάνουμε ένα call για τη δουλειά. Οκ, δώσ' μου, του λέω απλά μισό λεπτό να γυρίσω πίσω το 2008. Τι Skype πρέπει να αλλάξει, πάτε καλά. Σε λίγο θα κάνουμε και ένα απάντηση δηλαδή. Στο νοσοκομείο μπήκε ο Μπόρις Τζόνσον. Καταρχάς, για τον κορονοϊό. Καταρχάς, βλέπεις τον Μπόρις Τζόνσον που τον βλέπεις 10 ώρα το πρωί. Εντάξει, στον δρόμο. Δεν σου κάνει ότι αυτός ο άνθρωπος 10 ώρα το πρωί πάει γραφείο. Σου κάνει ότι γυρνάει σε ρία από την pub το προηγούμενο βράδυ. Το λιγότερο που μπορεί να το βρει τον Μπόρις Τζόνσον ο κορονοϊός. Τα μόδα είναι αυτή στα calls που όλοι από πίσω έχουν βιβλιοθήκες. Μαλάκα, σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε. Δεν θα μας εξετάσουν μόλις βγούμε. Τύπου, ποια είναι η πρωτεύουσα της Σομαλίας. Το Μογκαντίσο. Πάλι ο Χαρδαλιάς λέει δύσκολη αυτή η εβδομάδα, δύσκολες επόμενες εβδομάδες, δύσκολος ο Απρίλιος. Πάλι τα ίδια λέει. Τύπου είναι σε φάση οριακά να πει, αλλά μην μου σπάει τα αρχίδια τώρα, 2 μήνες θα κάτσετε μέσα. Πώς το πει αυτό από την αρχή. Πάλι έχουμε θέμα με το Τσερνόμπιλ, γιατί λέει πήρε μια φωτιά εκεί γύρω στην περιοχή και τέτοια. Αλλά να πω κάτι. Το Τσερνόμπιλ σαν τον κορονοϊό, δηλαδή. Περίμενε. Εγώ το έχω περάσει το Τσερνόμπιλ πριν από 30 χρόνια. Λογικά δεν κολλάω τώρα. Δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιο επιστήμονα να απαντήσει. Λίγο τώρα αυτή η μόδα που ο CEO των μεγάλων εταιριών, ενώ δεν εργαζόμαστε αυτές τύπου Facebook, αυτό, στέλνουν mail και λένε είμαστε μαζί σε αυτό, προχωράμε, θα βγούμε νικητές. Και ψύχος και καλά, ας πούμε. Εντάξει, μαλάκα, κόβεται το αίμα. Δηλαδή, στέλνει πριν η Google και λέει ο CEO της Google και σας ευχαριστώ πάρα πολύ στα ελληνικά. Και λέω, αμά κάποια μαλακιά έκανα. Κάτι πάτσα, γιατί δεν με ξαναφήσει να μπω. Πληρώνω τη ΔΕΗ online. Να πάρω την έκπτωση, πάνω 5%, λέει συγχαρητήρια, λέγεται ένα 5% έκπτωση στον επόμενό σας λογαριασμό. Μπράβο, αισιοδοξία, ΔΕΗ. Και ότι θα υπάρξει επόμενο λογαριασμό και θα την πληρώσω στον επόμενο λογαριασμό. Τέλος πάντων, τα λέμε, αν όχι αύριο, επειδή έχουμε 3 μούτρα, μεθαύριο.